παλιά. Για να δούμε, Χαριστέα, σουτ! Όχι! Γκολ! 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 Γκολ από το Χαριστέα! Βρίζας πάει να πλασάρει. Γκολ! Γκολ! Πάμε ο Βρίζας, επιτέλους! Πάμε ο Βρίζας! Όλοι πάνε να πάρουν θέση. Στα το τέρμα του Τζέχ, χαμηλά πολύ. Γκολ! 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 Ο Χαριστέας και ο Βέλας. Γκολ! 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 Το κάρφωσε! Με η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον έφθομο ουρανό, όλοι αδέρφια! Στον έφθομο ουρανό, Θοδωρής Αγωνάκης! Πρώτα παιδιά της Εθνικής! Η πιο όμορφη στιγμή από αυτή την παρέα που βλέπετε μπροστά σας. Εγώ μηνών. Δεν το βάλετε να σχολιάσει. Πέντε μηνών πριν από εσύ γίνεται. Το θυμάσαι δηλαδή. Ναι. Πώς ήσουν πέντε μηνών. Ναι, Νοέμβρη. Κάπου εκεί πρέπει να είμαι. Εσείς κάτι θυμάστε. Το είχα πάει. Χαμός γίνεται. Πώς εδώ. Τρελά έτσι. Τώρα πήραμε το πρωτάθλημα και λαό έξω. Αλλά όχι τέτοιο πράγμα. Αυτό το πράγμα εδώ είναι... Όλη η Αθήνα σίγουρα και από άλλες πόλεις πιστεύω θα έχει κόσμο. Κι εγώ, με τον ΠΑΟΚ τότε. Πήραμε τον ντάμπι. Ναι, τι ήταν αυτό που Που έλεγα. Μουζίσκι. Καλή ομάδα έχει τσίπτε. Που έλεγα. Οπα. Πάθαμε γκολ. Ότι δεν θα φάει γκολ. Μια ηρεμία. Μια αποφασιστικότητα. Ναι, δεν φαίνεται. Παρότι σφυροκοπάνε μέχρι τώρα, δεν φαίνεται ιδιαίτερα αγχωμένος. Mm. Και εμένα μια ηρεμία μου βγάζει. Από μέσα του μπορεί να σκέφτεται δύσκολη νύχτα και τέτοια. Αλλά... Έχει και αυτοπεποίθηση. Έχει ψηλά το κεφάλι έτσι. Φαίνεται. Έχει κάνει δύο αποκρούσεις ήδη. Είναι τρεις μέρες, παίζουμε τώρα γκολ. Να παίζανε τρεις μέρες, δεν θα το έκαναν γκολ. Δες πει τα χάνονται εντάξει, δεν θα χάνει κανένα στοιχείο σου. Άντε. Σου δίνει αυτοπεποίθηση. Άμα βλέπεις τον φύλακά σου να τα πιάνει από εδώ, από εκεί, να είναι έτσι σίγουρος. Ναι, λες πίσω είσαι σίγουρος. Λες πάμε, προχωράμε. Ένα θα μπει, θα μπει. Τότε κατά. Σε πολλά παιχνίδια έχει κάνει αποκρούσεις που λες, που περιμένεις να μπουν γκολ. Κάνει την απόκρουση και λες, εντάξει, αφού το έβγαλε και αυτό, είμαστε καλά. Από ό,τι έχω δει κιόλας, από την τηλεόραση, γιατί είμαι λίγο χρονικό διάστημα εδώ πέρα. Και τώρα όπως τον βλέπω τους προπονήσεις από τους αγώνες, νομίζω το όχι, είναι ωραίος ψύχραιμος. Κάνει. Εδώ. Τυχερή. Κάτω είναι ωραία ενέργεια. Ωραία συνεργασία. Βάλ' το. Το έκανε. Το έκανε μετά από λίγο. Κοριάσα. Κουλιέ, τι θα έδινες για να είσαι θέση του Τραγιανού, ρε. Κοίτα, δεν ξέρω. Θα δίνω, αλλά σκέφτομαι ότι... Παίζεται και στην ίδια θέση αυτό σε ναι. Σκέφτομαι ότι αν ήμουν εγώ στη θέση του και έβαζα τον γκολ και έδινα την πρόκριση στην Εθνική, θα ήμουν εκείνη τη στιγμή, θα ζούσα σε άλλο σύμπαν, δεν ξέρω. Θα ήταν απίστευτο συνέστημα. Και ο ένας αμυντικός κιόλας που δεν σκοράρει συχνά, να δίνει τέτοια πρόκριση είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Οπότε το φαντάζομαι να έρχεται. Πάπ, τι θα δίνεις για να σου είναι στη θέση του Τραγιανού εκεί. Τι θα δίνα. Όπως είπαμε πριν, είναι η πιο μεγάλη τιμή, οπότε νομίζω θα αντάλλαζες οτιδήποτε στην καριέρα σου για να φτάσεις σε ένα τελικό γύρο με την Εθνική. Δεν ξέρω τι έρχεται, αλλά από ό,τι έχω ζήσει, ξεκάθαρα θα τα αντάλλαζα όλα για να βρίσκομαι εκεί, να έχω ζήσει κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή να πάρει μια διάκριση τέτοια με την εθνική ομάδα. Είναι
μεγαλύτερη τιμή, οπότε και μόνο που τα βλέπουμε, εντάξει, το έχουμε ξαναδεί όλοι σίγουρα πολλές φορές, οπότε γι' αυτό αντιδράσει μας είναι πιο ήπιες, αλλά τα, νομίζω είναι κάτι που σου δίνει κίνητρο και σε ανατριχιάζει. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για τη σέντρα. Έληξε! 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 Η Ελλάδα στο τελικό! Πιστέψτε το! Το βλέπουμε! Είπαμε να μπει σε εκείνο το corner, Νίκο, να μας κάνει τη χάρη και το έκανε. Στο 105 δεν γίνονται αυτά, Θεέ μου.